πόσο καλά ενημερωμένοι είμαστε σήμερα για τους κινδύνους που μπορεί να δεχθεί η επιχείρησή μας, είτε αυτή είναι ένα εστιατόριο, είτε ένας μεγάλος οργανισμός, από μια κυβερνοεπίθεση. Μια επίθεση που μπορεί να μας στοιχήσει ακόμα και το κλείσιμο της εταιρείας μας. Το cyber risk και οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν το νούμερο ένα κίνδυνο αυτή τη στιγμή και η ασφαλιστική αγορά απασχολείται για το πώς θα μπορέσει να καλύψει καλύτερα τους ασφαλισμένους της. Για το λόγο αυτό, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών πραγματοποίησε στην Τεχνόπολη μια πολύ σημαντική συζήτηση με ομιλητές από όλο τον κόσμο για το ποια είναι η κατάσταση του cyber risk, πώς μπορεί να καλυφθεί και τι πρέπει να κάνουν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Η ασφαλιστική βιομηχανία είναι πάντα ακολουθεί τις εξελίξεις και τις καινοτομίες και η ψηφιοποίηση δεν κάνει καμία εξαίρεση, άρα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, για να καλύψουμε, να προσφέρουμε υπηρεσίες, όχι μόνο κάλυψη, αλλά και υπηρεσίες. Η κάλυψη όμως είναι μόνο ένα μικρό μέρος της μεγάλης αλλαγής που όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να υπάρχει. Και η εμπειρία μας στις ζημιές είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι μπορεί να υπάρχουν καλά συστήματα, καλοί άνθρωποι στο IT μιας εταιρείας, αλλά αν δεν υπάρχει σωστή κουλτούρα, η σωστή ενημέρωση στους ανθρώπους για διαδικασίες, για προστασία, για να αυξηθεί το awareness και το consciousness, τα ατυχήματα θα συμβούν. Έτσι, άρα είναι ναι μεν η κάλυψη, ναι μεν οι υπηρεσίες, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ σαν οργανισμό προκειμένου να αποφεύγεις τα προφανή. Είναι το mitigation αυτό που έχει σημασία πέραν από την αγορά της κάλυψης. Και είναι κάτι το οποίο οι ασφαλιστές και οι εντασφαλιστές αρχίζουν και ρωτάνε ολόενα και περισσότερο. Τι κάνεις εσύ για το own risk self-assessment και self-mitigation. Τι κάνεις εσύ αυτό. Το cyber insurance είναι ένα θέμα καυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ και την κοινωνία και τις ασφαλιστικές εταιρείες και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία της Ένωσης. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλούς ομιλητές και νομίζω ότι σιγά σιγά, βήμα-βήμα, η ελληνική αγορά προχωράει δυναμικά και προς την κατεύθυνση του cyber, το οποίο θα παίξει πολύ πιο σημαντικό ρόλο στα επόμενα χρόνια από ό,τι παίζει σήμερα και στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση και μια πολύ καλή πρωτοβουλία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, διότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απασχολεί και θα απασχολεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον τους πελάτες, όλες τις εταιρείες και όλη την επιχειρηματική κοινότητα. Οπότε μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να μαθούμε τις καινούριες εξελίξεις και στον ασφαλιστικό χώρο, αλλά γενικότερα και στον χώρο των κυβερνοεπιθέσεων και πώς θα είμαστε προετοιμασμένοι καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πρόκληση απέναντι στους πελάτες μας. Do you think the clients are aware of this kind of risks or not yet? Probably not yet. I think that the dialogue is very important. And what we see is basically, I mean, I'm working for a broking company and our group, what our group, especially my colleagues from the direct broking side, what they do is really to have deeper, prior to submitting a questionnaire to an insurer, to having an analysis and a very intensive discussion with the risk in order to understand what kind of risks they suffer internally, what kind of weaknesses they might have in order to rectify them up front. So the dialogue will help the companies to understand which weaknesses they might have, mainly where other companies have suffered and what they can do to improve that. There is no other product in insurance that has gone through so many changes in such a short time. And the changes are still happening. As I said before, in my, you know, we are still in the crawling or embryonic stages, and we are learning every day. We are learning from past experience. We're coming out of, I would say, three very difficult years in the cyber market, but it was a wake-up call for the cyber market, because a lot of the naive underwriting and a lot of the capacity, the non-professional capacity that was out in the market, is gone. And now if you want to get cyber insurance, you have to be in almost a threshold that brings you into a place where it's maybe the only thing that I can compare is maybe in the property market is now we're insuring people that have sprinkler systems and locks on their doors and maybe bars or a seatbelt in the car. But before, we insured people without all these things. I'm quite positive we are seeing the cyber product growth at about 30% year on year. There is no other product of insurance that grows at this rate.
We're seeing newcomers into the market, so it's also the mid-market and the smaller clients that are buying, so they understand the importance of the cyber product, and we're there to help them. Η ψηφιοποίηση έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο της ζωής μας και έχει δημιουργήσει νέους κινδύνους, νέες προκλήσεις. Η ασφαλιστική αγορά έχει μια μακρά εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων κινδύνων. Θεωρούμε ότι θα παίξει ρόλο. Θεωρούμε ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κόσμου. Η ένωσή μας πρέπει να είναι παρούσα στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των μελών μας. Στα πλαίσια αυτά είχαμε την πρώτη συνάντηση σήμερα. Τον επόμενο μήνα έχουμε μια αντίστοιχη παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα μας τίμησαν μεγάλοι ομιλητές, άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία στο cyber, που εκπροσωπούν και διεθνείς οργανισμούς. Ήταν πολύ όμορφα γιατί μας είπανε την ιστορία πώς ξεκίνησε όλη η κυβερνοασφάλιση και πού είμαστε σήμερα, πού θα εξελιχθούμε. Στα πλαίσιο αυτό και η Ένωση θα εντατικοποιήσει τις δράσεις της, πάντα με στόχο την ενημέρωση των μελών μας και της κοινωνίας.